Γιατί διαφωνείτε με το νομοσχέδιο? Να σας πω. Να μας εξηγήσετε λίγο τη αυτό, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι ίσχυε, τι ισχύει, που διαφωνείτε? Εγώ θέλω και ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή, γιατί το ΚΕΘΕΑ έχει, πώς το λένε, ζήτημα με τι γίνεται στα ζητήματα ψυχικής υγείας. Το ΚΕΘΕΑ είναι το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, έτσι? Ναι, ναι. Για πείτε μας. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλίμονο, αλίμονο. Εμείς δηλαδή, και είναι χαρά μας. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο πολύ σύντομα πράγματα για την Ομοσπονδία μας, γιατί είναι νεοσύστατη. Ναι, θα έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε. Αν είναι εύκολο, μπορώ. Ναι, ναι, μην ανησυχείτε, έχουμε χρόνο. Εμείς ως Ομοσπονδία ιδρυθήκαμε τον περασμένο Γενάρη. Λέτε την Ομοσπονδία Συλλόγων της... Η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ. Του ΚΕΘΕΑ, μπράβο. Ναι, ναι. Ιδρύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, τις 30 του Σεπτέμβρη, τώρα πριν λίγο καιρό. Δηλαδή είχαμε και το πρώτο και το ιδρυτικό μας συνέδριο, όπου εκεί αντιπρόσωποι συλλόγων από όλη την Ελλάδα εκλέξανε και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Βέβαια, οι συζητήσεις, οι σκέψεις, οι επαφές των μελών των συλλόγων όλες τις χώρες είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, από το 2019, με την τότε απόφαση της κυβέρνησης με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να καταργήσει το αυτοδιοίκητο που είχε ως τότε το ΚΕΘΕΑ ως πρόγραμμα. Στην ουσία ήταν η αρχή για ομοίη επέμβαση και υπόσκαψη, λέμε εμείς, του θεραπευτικού μοντέλου του ΚΕΘΕΑ, της φιλοσοφίας του. Και σε αυτή την πάλη συναντηθήκαμε οι σύλλογοι οικογένειας με δράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε κι άλλα να πούμε, εντάξει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνουμε και εμείς, δηλαδή, ότι οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές. Καταρχήν να πω ότι το ΚΕΘΕΑ ως οργανισμός αυτή τη στιγμή, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, όπως γνωρίζετε, είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή στη χώρα που ασχολείται με την απεξάρτηση. Η οποία περιλαμβάνει μάλιστα... ποιους τομείς, γιατί περισσότεροι πηγαίνουν το μυαλό τους μόνο σε ναρκωτικές ουσίες. Μόνο σε, συγγνώμη. Ναρκωτικές ουσίες. Δυστυχώς δεν ακούω καλά. Μόνο σε. Σε ναρκωτικές ουσίες. Ναρκωτικά. Ναρκωτικές ουσίες, είπατε, ναι. Κοιτάξτε, το ΚΕΘΕΑ έχει αυτή τη στιγμή προγράμματα και για ναρκωτικά, για το αλκοόλ, για το τζόγο. Έτσι. Για το διαδίκτυο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ σας ρώτησα αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος ότι η ΚΕΘΕΑ δεν είναι μόνο για τα ναρκωτικά. Η εξάρτηση είναι ένα σωρό πράγματα. Το αλκοόλ που είπα, ναι, το τζόγος, ακόμα και το διαδίκτυο. Ναι, ναι. Και μάλιστα ειδικά και στις μικρότερες ηλικίες καταλαβαίνετε ότι το διαδίκτυο είναι όπως έχει μπει στη ζωή μας, έτσι έχει μπει και με μια τεράστια υπερβολή και κακό και στις νέες γενιές. Αυτό που θέλω να πω ειδικά για το νομοσχέδιο είναι ότι την 1η του Νοέμβρη δημοσιεύτηκε ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας για αυτό το νέο νομοσχέδιο. Ναι. Μέσα στα πολλά που μπαίνουν εκεί πέρα είναι και η ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, οπότε και γι' αυτό το λόγο, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, είναι άμεσα συνδεδεμένα και με το ΚΕΘΕΑ αλλά και με άλλους οργανισμούς, στον οποίο, όπως αναφέρεται, θα διαβάζω αυτό λεξί, θα εντάσσονται όλοι μέχρι σήμερα εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Στη λογική ότι το άτομο που έχει μια εξάρτηση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και το ψυχικό τομέα. Φυσικά, φυσικά. Να σου πω δύο λόγια γιατί διαφωνούμε. Καταρχήν, όπως αντιλαμβάνεστε, η ανησυχία μας είναι μεγάλη. Τα μέλη μας των συλλόγων είναι στην πλειοψηφία τους θεραπευόμενοι και θεραπευμένοι από το ΚΕΘΕΑ. Θεραπευόμενοι κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Προσπαθούμε μαζί με τους θεραπευτές μας να συναντηθούμε με τους ανθρώπους μας σε αυτό το δύσκολο δρόμο της απεξάρτησης. Μέσα από μια μακροχρόνια διαδικασία να είμαστε ενεργοί άνθρωποι, να στεκόμαστε όρθιοι με αξιοπρέπεια και από αυτή την άποψη και από αυτή τη θέση θέλουμε να δηλώσουμε ένα ηχηρό παρόν και στις εξελίξεις και την πλήρη και απόλυτη διαφωνία μας με το νομοσχέδιο. Γιατί έχουμε εμπειρία. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν.
Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Σας είπα τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, για το 2019, για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν κεντρικές επιλογές και πολιτικές της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη και πρόωθηση των προγραμμάτων της μείωσης της βλάβης και την εξασφάλιση ενός, σε πολλά εισαγωγικά, βάλτε το, λειτουργικού χρήστη. Αυτά είναι επίσημες λέξεις, επίσημη ορολογία. Αλλά και ειδικότερα στη χώρα μας, είναι επιλογή όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Ασχολείστε κι εσείς πολύ ενεργά με τα δελτία σας και τις εκπομπές σας, με τους μειωμένους προϋπολογισμούς για την υγεία κάθε χρόνο. Βέβαια. Με συγχωνεύσεις. Πολλοί εργαζόμενοι θεραπευτές μας, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι με προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ, με μπλοκάκι, με τέτοιες σχέσεις εργασίας. Η ίδια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η χρόνια υποβάθμιση, η υποστελέγωση, η κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, η μείωση της χρηματοδότησης των στεγνών προγραμμάτων, είναι κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Γι' αυτό λέμε ως Ομοσπονδία ότι έχουμε εμπειρία και δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Και γι' αυτό εννοείται ότι ό,τι διαβάζουμε το φιλτράρουμε όχι μόνο μία φορά και με τη σημερινή εμπειρία, αλλά και δύο και τρεις φορές με χρόνια εμπειρία. Το Υπουργείο μιλάει για εποπτεία και συνεργασία των εγκεκριμένων οργανισμών. Ναι. Εμείς απαντάμε, και όχι μόνο εμείς, αυτή τη στιγμή όλος ο επιστημονικός κόσμος, οι σύλλογοι των εργαζομένων σε αυτές τις δομές, ότι ήδη γίνεται αυτή η εποπτεία. Ήδη ελέγχονται και εποπτεύονται διαρκώς από το Υπουργείο Υγείας. Και η δικτύωση μάλιστα και η ανταλλαγή πληροφοριών κτλ. Μεταξύ των διαφορετικών δημοσίων προγραμμάτων υφίσταται. Λειτουργεί εδώ και χρόνια. Επίσης, το Υπουργείο μιλάει για αυτή τη στιγμή για ίδρυση ενός, για μετατροπή βασικά, αν μου επιτρέπετε, και στην ουσία θα υπερισχύσει ένα ασθενοκεντρικό μοντέλο ως προς την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Και πως το πρόβλημα της εξάρτησης ο ίδιος ο Υπουργός υποστηρίζει ότι είναι εγκεφαλικό. Αντιμετωπίζεται δηλαδή ο χρήστης ως ασθενής και όχι, και δεν ερευνούνται τα αίτια που οδηγούν στις εξαρτήσεις. Mm. Άρα δεν επιλέγονται και οι δράσεις για την αντιμετώπιση τους, λέμε εμείς. Όπως ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε πολλά στεγνά προγράμματα να μην χρηματοδοτούνται, να μην υποστηρίζονται και ταυτόχρονα να στηρίζονται και να χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια προγράμματα και να προωθούνται προγράμματα με υποκατάστατα. Ο ίδιος ο Υπουργός λέει ότι τα στεγνά προγράμματα είναι ξηρός απεθισμός. Τα προγράμματα, να τον πληροφορήσουμε, από την πρώτη μέρα επαφής του χρήστη, σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας του, μέχρι και την επανένταξή του στην κοινωνία, οι θεραπευτές είναι μαζί του, με δράσεις, με καθημερινή επαφή, με συζήτηση. Από το ΚΕΘΕΑ τι σας λένε, κύριε Σίμω? Και στις οικογένειες του, συγγνώμη, ξαναπείτε μου. Το ΚΕΘΕΑ τι λέει? Γιατί βλέπω στην ενημέρωση που έχετε κάνει ότι ζητάτε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ. Ακριβώς. Εμείς, όπως θα είδατε και στο δελτίο τύπου μας, αυτή τη στιγμή ρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Οι εξελίξεις αφορούν όλο τον κόσμο, όλο το λαό. Καλούμε άμεσα να γίνει σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ. Κοιτάξτε, από το ΚΕΘΕΑ τι έχουν πει τα μέλη του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ? Σίγουρα θα έχετε και με αυτούς μιλήσει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ΚΕΘΕΑ, η διοίκηση του ΚΕΘΕΑ δεν, από το 2019 και μετά είναι διορισμένη από το Υπουργείο Υγείας. Οπότε θεωρείτε ότι η στάση τους θα είναι αρνητική, σύμφωνη με το Υπουργείο? Μάλιστα, καταλάβαμε. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, να σας πω, η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ
ήταν το ανώτερο όργανο που έπρεπε βάσει καταστατικού να συγκαλείται μία φορά το χρόνο. Εκεί πέρα παίρνανε μέρος οι θεραπευτές, οι σύλλογοι οικογένειας, τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων οικογένειας, οι θεραπευόμενοι που είναι στην επανένταξη. Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, η Γενική Συνέλευση από το 19 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Ούτε μία φορά. Δεν έχει συγκαλεστεί. Ούτε μία φορά. Εντάξει. Και εμείς λέμε ότι άμεσα πρέπει να γίνει αυτή η συνέλευση κόντρα σε νόμους, κόντρα σε επιλογές, κόντρα σε κατευθύνσεις του κάθε υπουργού, της κάθε κυβέρνησης, της κάθε διοίκησης. Και γενικά του καθενός που βάζει φρένο σε αυτή την προσπάθεια και πλάτη τα σχέδια της κυβέρνησης. Από αυτή την πλευρά, όπως από αυτή τη θέση μας, καλούμε όλα τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων οικογένειας να ενημερώσουν τα μέλη τους με όποιον τρόπο, άμεσα με γενικές συνελεύσεις, με συναντήσεις, με όποιον τρόπο αυτοί κρίνουν θεμητό και άμεσο και γρήγορο. Μιλάμε για μια εξέλιξη που μπορεί άμεσα να κατατεθεί το νομοσχέδιο, ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Κάποιοι λένε ότι 1η-1η αυτός ο νέος φορέας πρέπει να έχει συσταθεί. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να πάει ψήφιση προς ψήφιση των νομοσχεδίων στα μέσα Δεκέμβρη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι το ζητούμενο. Μια κουβέντα μόνο, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, και να κλείσουμε, εννοείται. Ναι. Εμείς καλούμε τον κάθε καλοπροαίρετο να σκεφτεί. Αλλά ταυτόχρονα όμως στέλνουμε και ένα μήνυμα. Και λέμε ότι αν ο σκοπός που λέει μέσα το δελτίο τύπου του Υπουργείου η εξουδετέρωση αυτή τη στιγμή της εξάρτησης, ότι αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός, καλούμε το Υπουργείο χωρίς κανένα λόγο, αυτό που κάνει, αυτό που κάνει και φτιάχνει αυτό το συγκεντρωτικό νομοσχέδιο, συγγνώμη, να προβεί την ενίσχυση των στιγμών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό, για να μπορεί να υπάρχει και το θεραπευτικό συνεχές, ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή, εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την κοινωνία για τη μάστιγα των ναρκωτικών από εξειδικευμένο προσωπικό. Θα σας πω μόνο κάτι. Εγώ, στο σχολείο μου, προσωπική εμπειρία είναι αυτή. Κάποτε ερχόταν το ΚΕΘΕΑ και μας έκανε ενημέρωση μέσα στις τάξεις. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι θετική εμπειρία έχουν οι μαθητές που μπορεί να είχαν μια τέτοια επαφή με το ΚΕΘΕΑ. Σωστό. Το παρακολουθούμε, κύριε Σίμω. Περιμένουμε και από εσάς ενημέρωση. Ελπίζουμε να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση. Μακάρι. Συμφωνούμε μαζί σας. Σιγά το δύσκολο πια. Σιγά το δύσκολο. Προφανώς υπάρχει σκοπιμότητα. Και από εκεί και πέρα, εφόσον συγκληθεί, να το παρακολουθούμε και στην εξέλιξή του να μας ενημερώνετε. Και αν γίνει η συνέλευση, τι θα έχει αποφασιστεί. Εντάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εσείς καλύτερα, εμείς ευχαριστούμε πολύ.